Κάτι άλλο, να ασχοληθούμε με την εκπαίδευση. Να καλησπέρισω στο στούντιο τον κύριο Ηλία Μπουά, ο οποίος είναι διευθυντής των δημόσιων ΙΕΚ Ιγουμενίτσας. Κύριε Μπουά, ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ απόψε. Κύριε Ντόκα, καλησπέρα σας σε εσάς και στους ακροατές σας. Και εγώ σας ευχαριστώ για την δυνατότητα που μου δίνετε να θίξουμε θέματα τα οποία αφορούν τα δημόσια ΙΕΚ και ειδικότερα το δημόσιο ΙΕΚ Ιγουμενίτσας. Όπου εγώ να πω ότι γίνεται μια πολύ καλή δουλειά εκεί. Και από εσάς κάνετε μια πολύ πολύ καλή δουλειά εκεί. Να ξεκινήσουμε από την αρχή, κύριε Μπουά. Ποιοι είναι οι στόχοι των δημοσίων ΙΕΚ, ο σκοπός και οι στόχοι των δημοσίων ΙΕΚ, αν σας ρωτούσα σε χρόνους τηλεόρασης, έτσι συνοπτικά, τι θα μου λέγατε? Σκοπός του δημόσιου ΙΕΚ είναι να προσφέρει αρχική, επαγγελματική κατάρτιση, αλλά και συμπληρωματική, θα έλεγα, στους εκπαιδευόμενους, ώστε να αποκτήσουν γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες με στόχο την αγορά εργασίας. Τώρα, γιατί κανείς να επιλέξει να σπουδάσει, να φοιτήσει στα δημόσια ΙΕΚ, κύριε Μπουά? Θα σας απαντήσω απλά, κύριε Ντόκα. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή επιλογή, η οποία προσφέρει εύκολη και γρήγορη επαγγελματική αποκατάσταση. Και θα ήθελα να πω κάτι πάνω σε αυτό. Ο κανονισμός λειτουργίας των δημοσίων ΙΕΚ αφορά περίπου 125 ειδικότητες αιχμής. Νομίζω ότι κάποιος ο οποίος επιθυμεί να σπουδάσει το επίπεδο των ΙΕΚ, το οποίο θέλω να πούμε εδώ ότι αφορά από φύτους οποιοδήποτε τύπου ηλικίου και ανήκει στο πέμπτο, και ο τίτλος σπουδών που δίνει το δημόσιο ΙΕΚ ανήκει στο πέμπτο επίπεδο του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα μέσα από επικαιροποιημένους οδηγούς σπουδών και έχοντας το συγκεκριμένο τίτλο στα χέρια του ο απόφυτός μας, θα έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει στις εξετάσεις πιστοποίησης που διοργανώνει ο Εθνικός Φορέας, ο ΕΟΠΕΠ, και να αποκτήσει δίπλωμα επαγγελματικής ειδίκευσης, το οποίο είναι αναγνωρισμένο όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό. Μάλιστα. Το πλαίσιο της φοίτησης ποιο είναι, κύριε Μπουά? Η φοίτηση στα δημόσια ΙΕΚ είναι διετής. Κάθε έτος εμάς αποτελείται από δύο αυτοτελή εξάμηνα κατάρτισης. Το κάθε εξάμηνο κατάρτισης αποτελείται από 300 ώρες φοίτησης, θεωρητικές και εργαστηριακές. Και υπάρχει και ένα πέμπτο εξάμηνο, το οποίο λέγεται εξάμηνο πρακτικής άσκησης. Το οποίο αφορά περίπου 960 ώρες κατάρτισης πάνω στην ειδικότητα όμως, το οποίο ο εκπαιδευόμενος μπορεί να το υλοποιήσει στη διάρκεια φοίτησης του τρίτου και του τέταρτου εξάμηνου. Και να ξαναπούμε, και το λέμε συχνά, η φοίτηση στα δημόσια ΙΕΚ είναι εντελώς δωρεάν, έτσι, είναι σημαντικό αυτό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να το θίξουμε και εμείς από εδώ, ότι η φοίτηση στα δημόσια ΙΕΚ είναι εντελώς δωρεάν από το 2013 και εντεύθεν. Πράγμα το οποίο έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο να αλλάξει τελείως ο χάρτης που αφορά τα δημόσια ΙΕΚ και να υπάρχει πολύ μεγάλη δυναμική. Πάρα πολλοί κόσμος ενδιαφέρεται να πλαισιώσει τις δομές των δημοσίων ΙΕΚ. Έτσι λοιπόν, και εμείς με τη σειρά μας εκμεταλλευόμενοι το συγκεκριμένο γεγονός και κάνοντας μια προσπάθεια ανασυγκρότησης του δημόσιου ΙΕΚ Ιγουμενίτσας, η οποία ξεκίνησε το 2013 με τον νόμο 4186 που ψηφίστηκε τότε, ξεκινήσαμε και προσπαθούμε να υλοποιήσουμε μια σειρά από ειδικότητες με τη βοήθεια πάντα των φορέων του τόπου και της ευρύτερης περιοχής, των Δήμων και ειδικότερα του Δήμου Ιγουμενίτσας, και ήθελα να τους ευχαριστήσω κιόλας και τον κύριο Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί από την πρώτη στιγμή στάθηκαν στο πλευρό μας, μας παρήχαν τις υποδομές τους. Άρα είναι καλή συνεργασία με τους φορείς εκεί. Σε εμάς είναι πάρα πολύ καλή και πιστεύω ότι για το Δημόσιο ΙΕΚ Ιγουμενίτσας και ο Δήμος, αλλά και το Επιμελητήριο της Πρωτείας, είναι, θα έλεγα, στρατηγική εταίροι. Είναι δηλαδή δύο πυλώνες οι οποίοι βοήθησαν στο να μπορέσει το Δημόσιο ΙΕΚ να αναπτυχθεί και να μπορεί να υποστηρίξει με επάρκεια όλο το εκπαιδευτικό του πλαίσιο, παρέχοντας στους σπουδαστές του ό,τι καλύτερο μπορεί να δώσει
ναι. μέσα σε αυτό, σε αυτό το οικονομικό περιβάλλον στο οποίο ας πούμε λειτουργεί και μέσα σε αυτό το πλαίσιο το οποίο υπάρχει, το δεδομένο πλαίσιο από το Υπουργείο Παιδείας. Κάνετε πολύ καλή δουλειά. Μπορώ να το, να το ξαναπώ, επειδή έχω ιδία γνώση, να πω ότι κάνετε πάρα πολύ καλή δουλειά και αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη δική σας εκεί δραστηριότητα, στη δική σας ικανότητα, στη δική σας προσωπική προσπάθεια, να το πω αυτό, να το τονίσω. Επειδή έχω αντίληψη προσωπική του τι γίνεται, τι δουλειά γίνεται στο δημόσιο ΙΕΚ Οικουμενίτσας. Τώρα, ο σχεδιασμός του επόμενου σπουδαστικού έτους ποιος είναι, αν λέγαμε, γιατί δεν ξέρετε ακόμα τις ειδικότητες που θα λειτουργήσουν, όμως εσείς ποιες ειδικότητες προτείνετε, τι προτάσεις κάνετε. Και αυτό θα ανακοινωθεί κάποια στιγμή μέσα στον Αύγουστο. Ποιες τελικά θα είναι οι ειδικότητες που θα λειτουργήσουν, όμως τις προτάσεις να δούμε λίγο το σχεδιασμό σας. Εμείς, κύριε Ντόγκα, έχουμε ξεκινήσει ένα σχεδιασμό που αφορά το επόμενο σπουδαστικό έτος. Έχουμε αναρτήσει μια πλατφόρμα, εκδήλωση ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα του ΙΕΚ Οικουμενίτσας και στο Facebook. Πού είναι, ποια είναι η ιστοσελίδα? Στο σελίδα είναι το. Το γραμματεία ΙΕΚ Οικουμενίτσας. Πολύ ωραία, τέλεια. Εκεί λοιπόν θα μπορεί κανείς να μπει, να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του. Αυτό είναι ένα εργαλείο το οποίο εμάς πάντα το χρησιμοποιούμε και μας βοηθάει στο να δούμε τις ειδικότητες εκείνες στις οποίες υπάρχουν οι περισσότερες προτιμήσεις για να μπορέσουμε μετά, από λίγο διάστημα, και αυτό θα γίνει ας πούμε μέσα στο μήνα, να κάνουμε μια σύσκεψη με τους επιτελικούς φορείς του τόπου και της ευρύτερης περιοχής, ώστε να καταλήξουμε στον οριστικό σχεδιασμό και στο πλήθος των ειδικότητων και στις ειδικότητες ίδιες, για να κάνουμε μια ολοκληρωμένη πρόταση του Υπουργείου Παιδείας, ώστε να μας εγκριθούν οι νέες ειδικότητες και να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε τη νέα σπουδαστική χρονιά με τις νέες ειδικότητες. Τι σκέφτεστε, ποιες ειδικότητες σκέφτεστε σε αυτή τη φάση? Χωρίς αυτό, επαναλαμβάνω, είναι οριστικό. Δεν, το Υπουργείο αποφασίζει. Αυτή τη στιγμή οι ειδικότητες οι οποίες φαίνεται να έχουν ένα πρόβλημα για να λειτουργήσουν την επόμενη χρονιά είναι η ειδικότητα του διασώστη πλήρωμα ασθενοφόρου. Είναι μια νέα ειδικότητα την οποία εμείς θα την υλοποιήσουμε με μεγάλη χαρά στο δημόσιο. Πολύ χρήσιμη και με μέλλον επαγγελματικό, ναι. Και συνδυάζεται σε εμάς και με το τμήμα επικών των περιστατικών το οποίο έχει δημιουργηθεί στην πόλη. Το ΤΕΠ, ναι. Είναι η ειδικότητα του βοηθού εργοθεραπείας και η ειδικότητα της διαιτολογίας και διατροφολογίας. Ναι. Αυτές είναι τρεις νέες ειδικότητες, τις οποίες φιλοδοξούμε να λειτουργήσουμε την επόμενη χρονιά στο Δημόσιο ΙΕΚ Οικουμενίτσας. Φυσικά θα πλαισιώσουμε τις ειδικότητες αυτές και με άλλες 7. Ώστε να έχουμε μια ολοκληρωμένη πρόταση 10 ειδικότητων. Πολύ ωραία. Γιατί εκεί είναι και το πλαφόν το οποίο μας δίνεται από το Υπουργείο Παιδείας. Ωραία. Να δούμε κάποια στατιστικά στοιχεία τώρα. Τμήματα, σπουδαστές, εκπαιδευτές, στο πλαίσιο του Δημόσιου ΙΕΚ Οικουμενίτσας. Βεβαίως. Εμείς φέτος ολοκληρώσαμε μια δύσκολη ομολογουμένως χρονιά, έχοντας 14 ειδικότητες, 17 τμήματα και 420 σπουδαστές. Ναι. Το εκπαιδευτικό αυτό έργο, για το εκπαιδευτικό αυτό έργο, μας βοήθησαν 100 περίπου εκπαιδευτές, τους οποίους ευχαριστούμε θερμά. Και θα ήθελα σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω και εσάς προσωπικά, κύριε Ντόκα, γιατί γνωρίζοντας το φόρτο της εργασίας σας, στηρίξατε και βοηθήσατε την προσπάθεια που έγινε από τη μεριά τη δική μας να στήσουμε και να λειτουργήσουμε μια ειδικότητα, την αθλητική δημοσιογραφία, σε ένα μικρό επαρχιακό, περιφερειακό ΙΕΚ. Εσείς είστε εκεί η ψυχή όλου του ΙΕΚ, όλων των τμήματων. Εγώ απλά ελάχιστα βοήθησα εκεί. Εσείς κάνετε όλη τη δουλειά εκεί, κύριε Μπούα. Νομίζω... Και είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος, να το πω, που συνεργάστηκα μαζί σας φέτος. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος που συνεργάστηκα με το ΙΕΚ Οικουμενίτσας, πραγματικά. Ωραία. Για πάμε να συνεχίσουμε. Σε αυτό το κομμάτι θέλω να πω λίγο το εξής. Στο Δημόσιο ΙΕΚ Οικουμενίτσας γίνεται μια δουλειά η οποία είναι μια προσπάθεια η οποία είναι συλλογική. Έχει να κάνει με τη διοίκηση του ΙΕΚ, έχει να κάνει με τους εκπαιδευτές και θα ήθελα να πω ότι πραγματικά τα τελευταία χρόνια δεν γίνεται απλώς προσπάθεια, γίνεται υπερπροσπάθεια. Ουσιαστικά γράφεται μια ιστορία, θα έλεγα,
σε αυτό το, το περιφερειακό ΙΕΚ της Ηπείρου. Και εγώ είμαι πολύ χαρούμενος και περήφανος, τα έλεγα, που αυτή την ιστορία τη γράφουμε μαζί. Μάλιστα. Ωραία, εντάξει, το καταλαβαίνω. Είστε ένας σεμνός άνθρωπος, όμως εγώ επαναλαμβάνω. Εσείς είστε η ψυχή αυτής της προσπάθειας, γιατί το ξέρω, το έχω δει από κοντά. Λοιπόν, άλλα στατιστικά στοιχεία τώρα έχουμε να πούμε, ή να περάσουμε στα προγράμματα σπουδών, στην πιστοποίηση, στο ΝΕΟΠΕΠ, να πούμε κάποια πράγματα γι' αυτό. Στατιστικά στοιχεία που θα έκανε ενδιαφέρον για τους ακροατές μας θα ήταν το εξής. Τα αποτελέσματα πιστοποίησης που, των εξετάσεων πιστοποίησης που δόθηκαν από τους σπουδαστές, τους αποφύτους μας, τον Δεκέμβριο, την περίοδο Δεκεμβρίου-Ιανουαρίου, θέλω να πω ότι εξής, εδώ πέρα το που έχει τη σημασία του. Ο βαθμός επιτυχίας των συμμετεχόντων σπουδαστών έφτασε σε πολύ ψηλά επίπεδα, δηλαδή σε ορισμένες ειδικότητες έφτασε το 100% και ο μέσος όρος των 50 περίπου σπουδαστών μας, οι οποίοι συμμετείχαν σε αυτή την εξετάσεις, έφτασε περίπου το 70%. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αν φανταστούμε ότι ο μέσος όρος πανελλαδικά είναι γύρω στο 30. Μάλιστα. Πράγματι πολύ σημαντικό. Πάμε να πούμε δύο λόγια. Γι' αυτό αντανακλά, εδώ που τα λέμε, τη σπουδαία δουλειά που γίνεται από τους εκπαιδευτές μας. Okay. Πάμε να δούμε τα προγράμματα σπουδών τώρα, την πιστοποίηση, ΕΟΠΕΠ. Να πούμε δύο λόγια για αυτά. Κύριε Μπούα, τι λέμε. Κοιτάξτε, είναι αλήθεια ότι ένα μεγάλο θέμα που αφορά στα δημόσια ΙΕΚ είναι η επικαιροποιημένη οδική σπουδών. Η πρώτη οδική σπουδών στα δημόσια ΙΕΚ αναπτύχθηκαν το 1993. Mm-hmm. Βελτιώθηκαν σταδιακά κάποια πράγματα, όμως... Έχουν ζητήματα, έτσι. Έχουν θέματα. Να. Και σε κάποιες ειδικότητες δεν υπάρχουν επικαιροποιημένοι οδηγοί σπουδών με αποτέλεσμα να καθυστερεί και η διαδικασία της πιστοποίησης των συγκεκριμένων ειδικότητων. Αυτό είναι ένα πρόβλημα μεγάλο, το οποίο πιστεύω ότι η πολιτεία θα πρέπει να το δει σοβαρά και υπεύθυνα. Εμείς σαν διευθυντές είμαστε διατεθειμένοι και το κάναμε στο προηγούμενο διάστημα όπου στηρίξαμε την προσπάθεια στο να επικαιροποιηθούν μια σειρά από οδηγούς σπουδών και με αυτόν τον τρόπο να ξεμπλοκάρει η διαδικασία της πιστοποίησης, που ήταν παγωμένη και αρκετά χρόνια, και με αυτόν τον τρόπο να γίνουν πιστοποιήσεις, αλλά εκκρεμούν πιστοποιήσεις από μια σειρά από ειδικότητες που είναι ειδικότητες αιχμής. Εμείς, ας πούμε, για παράδειγμα, στο ΙΕΚ Οικουμονίτσας έχουμε μια ειδικότητα η οποία λέγεται κυβερνήτης σκαφών αναψυχής. Είναι μια ειδικότητα η οποία έχει πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή. Έτσι. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Προσαρμοσμένη εκεί στην Οικουμενίτσα η ειδικότητα, έτσι. Και στην αγορά και όχι μόνο. Όχι μόνο στην αγορά της Οικουμενίτσας και στα παράλια μας, αλλά και στα Ιωνία νησιά. Ναι, έτσι είναι. Έτσι. Αλλά και πανελλαδικά. Αυτή είναι μια ειδικότητα η οποία λειτουργεί σε εμάς, στο ΙΕΚ το δικό μας, και στο ΙΕΚ του Πειραιά και στο ΙΕΚ της Ρόδου. Μάλιστα. Και οι ανάγκες, από ό,τι φαίνεται, από τη ζήτηση που υπάρχει από εταιρείες για να στελεχώσουν, ας πούμε... Έτσι, είναι μεγάλη η ανάγκη. Σωστά. Είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και είναι κρίμα που δεν έχει προχωρήσει ακόμη και πρέπει να προχωρήσει η διαδικασία της πιστοποίησης. Αυτό είναι απλώς ένα παράδειγμα. Τώρα... Η επόμενη πιστοποίηση έχει καθοριστεί, κύριε Μπούα? Όχι, ακόμη δεν έχει καθοριστεί. Συγκεκριμένο... Είχε γίνει μια πιστοποίηση πριν από ένα χρόνο σχεδόν. Έτσι. Η προηγούμενη έγινε, σας είπα, τον Ιανουάριο. Α, ωραία, τέλεια. Λοιπόν, ωραία. Οπότε η επόμενη δεν έχει ακόμα προγραμματιστεί. Φαντάζομαι ότι θα είναι στο επόμενο σπουδαστικό έτος, γιατί τώρα μεσούς... δεν το συζητάμε. Τώρα έχουμε προεκλογική περίοδο, έχουμε καλοκαίρι. Εντάξει, μάλλον πάμε... Έχουμε άλλα πράγματα τώρα μπροστά μας. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα πληρωμές εκπαιδευτών, προμηθευτών, καθυστερούν πολύ. Αυτά είναι γνωστά. Έτσι. Είναι διβήμα, έχει προβλήματα. Η διαχείριση και η λειτουργία των δημοσίων ΙΕΚ όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι ανήκει στο Ίδρυμα Νεολαίας και Διαβίου Μάθησης, το γνωστό είναι διβήμα. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν καθυστερήσεις. Δεν υπάρχει... και υπάρχουν αριθμίες όσον αφορά την χρηματοδότηση. Έτσι είναι. Πολύ γνωστό. Αυτό όμως είναι ένα πρόβλημα το οποίο αντανακλά και στους εκπαιδευτές μας, γιατί... Ως εργαζόμενοι θα πρέπει να πληρώνονται στην ώρα τους, αντανακλά όμως και στους προμηθευτές μας, με τους οποίους εμείς έχουμε αναπτύξει μια σχέση εμπιστοσύνης τόσα χρόνια, ας πούμε, στην περιοχή εκεί. Όμως όταν τα διαστήματα αποπληρωμής είναι πάρα πολύ μεγάλα, τότε δημιουργείται μια σοβαρή δυσλειτουργία και εμείς δεν μπορούμε να
να έχουμε την ποιότητα που θέλουμε στο παραγόμενο εκπαιδευτικό έργο. Έτσι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Γιατί μοιραία θα γίνουν εκπτώσεις μετά. Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι κατανοητό σε όλους. Λοιπόν, για να κλείσουμε την πρακτική άσκηση, τη μαθητεία, βρίσκεται εύκολα χώρους για την πρακτική άσκηση, για την μαθητεία των φοιτητών, των σπουδαστών, των ΙΕΚ. Κύριε Μπουά. Η πρακτική άσκηση, κύριε Ντόκα, και ευχαριστώ που το θίγετε, αφορά το λεγόμενο πέμπτο εξάμηνο. Αυτό που είπατε και λίγο πριν. Το είπαμε και νωρίτερα. Το οποίο όμως είναι, κατά τη γνώμη τη δική μου, και το σπουδαιότερο εξάμηνο. Έχει αποδειχθεί από την εμπειρία μας ότι είναι ουσιαστικά προθάλαμος για την αγορά εργασίας. Στην πλειοψηφία τους σπουδαστές μας, οι οποίοι υλοποιούν το εξάμεινο της πρακτικής άσκησης, μετά δέχονται πρόταση από την επιχείρηση και συνήθως μένουν εκεί και στελεχώνουν τις επιχειρήσεις. Άρα λοιπόν, θα πρέπει από την πολιτεία και σε αυτό το κομμάτι που αφορά την πρακτική άσκηση να δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα. Η πρακτική άσκηση είναι τώρα πια υποχρεωτική και αυτό είναι σημαντικό και έχει βοηθήσει τα πράγματα, όμως είναι μία αμοιβόμενη. Αυτό είναι ένα θέμα για μας. Έτσι. Γιατί μπορεί να λειτουργήσει, γιατί λειτουργεί έτσι, κατά ψέματα και ως εξής. Απορριθμίζεται κατά κάποιο τρόπο η αγορά εργασίας. Mm-hmm. Εύκολα λοιπόν κάποιος μπορεί να πάρει ένα πρακτικά ασκούμενο. Να τον κρατήσει για όσο κρατάει η πρακτική και μετά να τον αφήσει. Άρα λοιπόν πρέπει να αναμορφωθεί το πλαίσιο της πρακτικής άσκησης, πρέπει να επικαιροποιηθούν οι οδηγοί σπουδών, θα πρέπει να προσεχθεί από την πολιτεία αυτή η δυναμική η οποία έχει αναπτυχθεί στην μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Άρα λοιπόν τα δημόσια να προσεχθούν ακόμη περισσότερο, να εκμεταλλευτούμε το momentum και όλοι μαζί, διοίκηση, εκπαιδευτικό προσωπικό και οι θεσμικοί φορείς από την πολιτεία, να φροντίσουμε ώστε αυτό το ώστε αυτή η εκπαιδευτική δομή να μπορέσει να δώσει στην παραγωγική διαδικασία της χώρας και στην εθνική οικονομία τα μέγιστα δυνατά ωφέλη, μέσα από πιστοποιημένους, μέσα από πιστοποιημένα μεσαία στελέχη, τα οποία από ό,τι διαβάζω και για τα οποία από ό,τι διαβάζω και ακούω, η χώρα μας έχει ας πούμε πρόβλημα. Έχετε πολύ δίκιο. Είναι αναγκαία τα ΙΕΚ, τα δημόσια ΙΕΚ, επαναλαμβάνω, είναι δωρεάν εκεί, η φοίτηση είναι δωρεάν, προσφέρουν επαγγελματικές ευκαιρίες. Θα ξανασχοληθούμε και με το δημόσιο ΙΕΚ Ιγουμενίτσας. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μπούα, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ απόψε. Σας ευχαριστώ πολύ περισσότερο για τη συνεργασία που είχαμε φέτος στο αρινό εξάμηνο. Θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα. Δεν ξέρω αν έχετε να πείτε κάτι τελευταίο κλείνοντας. Κύριε Ντόκα, σας ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση, για την τιμητική πρόσκληση. Σας ευχαριστώ και εγώ για την ειλικρινή συνεργασία που είχαμε στην σπουδαστική χρονιά που μας πέρασε. Και ευελπιστώ ότι θα τη συνεχίσουμε και στην επόμενη σπουδαστική χρονιά, ώστε να έχουμε ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό αποτέλεσμα μέσα από τη συγκεκριμένη ειδικότητα, αλλά και να μπορέσουμε ας πούμε, συνολικότερα να ασχοληθούμε με το κομμάτι το οποίο ας πούμε, αφορά αυτό που λέμε εκπαίδευση ενηλίκων και διαβίου μάθηση, το οποίο όπως και εσείς θα διαπιστώσατε από την εμπειρία σας, όχι μόνο σε εμάς, αλλά και όπως γνωρίζω και στο ΙΕΚ Ιωαννίνων, είναι ένα κομμάτι το οποίο γεμίζει κάποιον που ασχολείται με την εκπαίδευση ενηλίκων με εσωτερική ικανοποίηση. Σωστά. Και είναι και συναρπαστικό. Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Μπούα. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ, να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, επιστρέφει για να πάμε σε κάτι άλλο στο